Φιλοξενούμε στο σημερινό μας οικονομικό ένθετο. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Μαρία. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, διότι προέκυψε η εξέλιξη με τη σημερινή απόφαση για την δικαίωση του κατόχου τραπεζικών αξιογράφων. Και ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε ποιος σε καταβάλει αυτό το ποσό. Διότι η κατηγορία ήταν εις βάρος της Λαϊκής Τράπεζας. Η Λαϊκή Τράπεζα δεν υπάρχει πλέον ως οντότητα, τελεί υπό εκαθάριση στην ουσία. Άρα θα το καταβάλει η Τράπεζα Κύπρου, θα το πληρώσει ο εκαθαριστής, θα το πληρώσει το κράτος. Ποιος θα αποζημιώσει τον κάτοχο αξιογράφων? Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία, αν το δούμε και κάπως εξελιχτικά, πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλες, γιατί προφανώς υπάρχουν πολλές παρόμοιες αγωγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Σωστή, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η απόφαση κάνει λόγο για ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί από την Λαϊκή Τράπεζα. Η Λαϊκή Τράπεζα είναι μια νομική οντότητα η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, οπότε η υποχρέωση μεταφέρεται στον εκαθαριστή. Τώρα, αν η Λαϊκή Τράπεζα έχει τα λεφτά για να πληρώσει αυτές τις αποζημιώσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε οποιασδήποτε άλλες αποφάσεις ακολουθήσουν, είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα πρέπει να αναλύσουμε αυτή την εξέλιξη τις επόμενες ώρες και μέρες, για να μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στις άλλες εξελίξεις που αφορούν στον συνεργατισμό. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει η συμφωνία για τον συνεργατισμό. Απομένουν κάποιες πινεγές, κάποιες διευκρινήσεις στην ουσία για να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία. Το ερώτημα είναι πώς διαμορφώνεται το τραπεζικό σύστημα με την προδιαγραφόμενη εξαγορά του συνεργατισμού. Ναι, είναι κάτι που θα πρέπει να μας αφορά όλους, γιατί αφορά ουσιαστικά την οικονομία της χώρας. Νομένου ότι ολοκληρωθεί αυτή η προδιαγραφόμενη συναλλαγή, ουσιαστικά ένα από τα μεγάλα τραπεζικά συστήματα, ιδρύματα της Κύπρου, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα πιο δυνατό, θα έλεγα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός ο οποίος οικονομικά θα είναι αρκετά εύρωστος, θα έχει τα απαραίτητα κεφάλαια με βάση αυτά που ακούμε για τη συμφωνία που έρχεται, θα είναι ένας αρκετά καλά κεφαλαιοποιημένος οργανισμός, ο οποίος φυσικά, ένα δυνατό τραπεζικό ίδρυμα, φυσικά μπορεί να βοηθήσει και την οικονομία μιας χώρας. Θα περάσουν βέβαια κάποιοι μήνες για να μπορεί να αφομοιώσει η Ελληνική Τράπεζα αυτή την εξαγορά. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελληνική Τράπεζα. Δηλαδή, αν πάμε λίγο πίσω στα χρόνια και θυμηθούμε τι έγινε τότε με την Τράπεζα Κύπρου και την απορρόφηση της Λαϊκής, θα θυμηθούμε ότι η Τράπεζα Κύπρου είχε βρεθεί ενώπιον ενός τεράστιου project, το οποίο θα έπρεπε να υλοποιήσει εντός μερικών μηνών. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί τώρα και με την Ελληνική Τράπεζα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια άλλη γκρίζα ζώνη. Είναι το μέλλον των δανειοληπτών του συνεργατισμού, των οποίων τα δάνεια είναι προβληματικά. Αυτοί οι δανειολήπτες, Μάρια, θα είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη θέση? Ναι, ουσιαστικά να πούμε καταρχήν ότι οι δανειολήπτες που έχουν προβληματικά δάνεια, τα λεγόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού, θα παραμείνουν στο συνεργατισμό, και αυτό που φαίνεται είναι ότι θα μετεξελεχτεί τέλος πάντων αυτό το κομμάτι στο φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που φυσικά θα ανήκει στο κράτος. Η εξέλιξη αυτή, πάντα με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ενδεχομένως να προκύπτει με δύο ταυτόχρονες τέλος πάντων όψεις. Η μία είναι ότι το κράτος θα πρέπει να ενδυναμώσει το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στα τραπεζικά ιδρύματα, όχι μόνο στο φορέα αλλά και στα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα, για να μπορούν με κάποιους διαφορετικούς τρόπους σε σχέση με το σήμερα να πάρουν πίσω τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν οι δανειολήπτες. Και ταυτόχρονα είναι και η κοινωνική πτυχή του θέματος. Πάρα πολλά από τα δάνεια, κυρίως του συνεργατισμού, είναι μικρά δάνεια που αφορούν που έχουν ως υποθήκη τις κύριες κατοικίες. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο είναι περίπου 2,8 δισεκατομμύρια από τα περίπου 6 που είναι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων του συνεργατισμού. Οπότε το κράτος στοχεύει και σε αυτά τα δάνεια να εφαρμόσει ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να δίδει εκείνα τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν οι συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και αυτοί που θα πληρούν τα κριτήρια βέβαια να επωφεληθούν με κάποιες αναδιαθρώσεις που ενδεχομένως να αφορούν περαιτέρω επιμήκυνση του δανείου τους κτλ.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αργήσαμε στην ουσία με τη δημιουργία αυτού του φορέα, ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα αυτό το πράγμα. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούσε, ήταν εφικτό να γίνει νωρίτερα με βάση και τα οικονομικά του κράτους, ή τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο? Ναι, να πούμε ότι για να γίνει ένας φορέας και να μεταφερθούν κάποια δάνεια, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω από ένα φορέα, κάποιος πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό μεταξύ της αξίας των δανείων και της αξίας των εξασφαλίσεων αυτών των δανείων. Ναι. Αυτό το κενό θα πρέπει να πληρωθεί από κάποιον. Δηλαδή αν το κράτος προχωρούσε να ψάξει κάποιον επενδυτή για αυτά τα δάνεια, προσωπικά είμαι βέβαιος ότι το ποσό που θα έπαιρνε θα ήταν πιο κάτω, πολύ πιο κάτω και από το μισό της αξίας αυτών των δανείων, για λόγους που δεν θα αναφέρουμε τώρα λόγω χρόνου. Ουσιαστικά το κράτος τι κάνει με αυτή την κίνηση? Λέει ότι αναλαμβάνω εγώ να διαχειριστώ αυτά τα δάνεια, ευελπιστώντας ότι εξελικτικά θα καταφέρει να πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα του έδινε κάποιος σήμερα. Να πούμε ότι στο παράδειγμα της Ιρλανδίας ουσιαστικά μας διδάσκει ότι το κράτος πήρε τα δάνεια και τελικά πήρε πίσω. Ναι, αλλά στην Ιρλανδία, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, δεν αφορούσε στεγαστικά δάνεια, ήταν κυρίως επιχειρηματικά δάνεια. Για να είμαι ειλικρινής, μου διαφεύγει αυτό. Νομίζω ότι περιλαμβάνονταν και στεγαστικά δάνεια στο παράδειγμα της Ιρλανδίας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το κράτος, για να μπορέσει να κάνει αυτή την κίνηση πριν κάποια χρόνια, θα έπρεπε να έχει και τα οικονομικά μέσα για να το κάνει. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή τα πλεονάσματα των τελευταίων χρόνων έχουν βοηθήσει το κράτος να μπορεί να εφαρμόσει αυτή την πολιτική και να μεταφέρει τα δάνεια κάτω από το φορέ. Μάλιστα. Θεωρείς, και κλείνουμε με αυτό, λαθασμένη την πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τις εκποιήσεις, διότι οι τράπεζες, αν και είχαν κάποια εργαλεία, θεωρούσαν ότι ήταν εις βάρος τους αυτά τα εργαλεία, ήταν υπέρ των δανειοληπτών. Και τώρα στην ουσία τρέχει η Βουλή να διορθώσει αυτή τη στρέβλωση που κατέγγειλαν οι τράπεζες. Θεωρείς ότι οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις και οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση? Και πώς προστατεύονται οι δανειολήπτες όμως από αυτό? Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο στόχος, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο που θα επιτρέψει την επίσπευση αυτών των διαδικασιών. Αυτό που λένε οι τράπεζες είναι ότι, όπως είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο, είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες, κάτι που φυσικά δεν επιθυμούν. Με το νέο πλαίσιο, αυτό που έρχεται να κάνει το νέο πλαίσιο, βεβαίως δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά για το νέο πλαίσιο, αλλά αυτό που υποψιαζόμαστε με αυτά που ακούμε είναι ότι θα έχει ως στόχο να επισπεύσει αυτές τις διαδικασίες. Και πάλι θα το χωρίσω σε δύο μέρη. Είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως συνηθίζουμε να τους αποκαλούμε, τους οποίους είναι προς το συμφέρον και των τραπεζών, αλλά και της οικονομίας, αλλά και των δανειοληπτών που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πραγματικά θέλουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους, να δοθούν αυτά τα εργαλεία στις τράπεζες. Απ' την άλλη, όμως, είναι και οι δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, και αυτούς τους δανειολήπτες, κυρίως όσον αφορά αυτούς που έχουν υποθηκεύσει τις κυρίες κατοικίες τους, θα πρέπει να τους βοηθήσει το κράτος και να τους δοθεί χρόνος και περαιτέρω παράταση για να μπορούν να βρεθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητή Μάρια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο οικονομικό μας ένθετο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα αθλητικό δελτίο με τον Σοφοκλή Σοφοκλέους.